Φίλες και φίλοι μου, απόψε σας έχω κάτι μοναδικό και κάτι τόσο διαφορετικό. Σας έχω φέρει 40 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Μπανγκόκ σε ένα πάρκο με ζώα το οποίο όμοιό του δεν έχετε δει. Σας έχω φέρει στο Safari Park, στο οποίο θα πάμε να δούμε ζώα τα οποία θα μας κάνουν show και ζώα με τα οποία θα έρθουμε σε επαφή και θα μπορέσουμε να φωτογραφηθούμε μαζί τους και να τα απολαύσουμε. Πάμε λοιπόν μέσα στο πάρκο, θα σας δείξουμε εικόνες τις οποίες θα σας κάνουν να θέλετε να έρθετε και εσείς εδώ πέρα. Φύγαμε! Πρώτο μας stop, κυρίες και κύριοι, με το περάσαμε την είσοδο στο Safari Park, θα δείτε αυτούς εδώ πέρα τους πολύχρωμους εξωτικούς παπαγάλους. Πραγματικά είναι μία οπτασία. Δείτε λίγο, παιδιά, τα χρώματά τους, πόσο μα πόσο όμορφα είναι. Δείτε αυτόν εδώ πέρα, κοιτάξτε το ράμφος. Αυτός εδώ πέρα πρέπει να είναι ο αρχηγός παπαγάλος. Αφήνουμε τα παπαγαλάκια, παιδιά, και συνεχίζουμε. Για τώρα ελάτε λίγο από εδώ να δούμε τα πόνι μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δείτε εδώ πέρα τα όμορφα πόνι. Δείτε αυτόν εδώ πως κάνει για το φαΐ. Δείτε το να, δείτε το να. Φεύγουμε και από τα πόνι, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό σοου. Το μωρό. Αυτό είναι το μωρό μου. Ελπίζω να το απολαμβάνετε, κυρίες και κύριοι. Το πίνει όλο το γαλατάκι. Αστέρι μας. Και πίσω μου ακριβώς θα δείτε ένα πάρα πολύ όμορφο τεχνητό ποταμάκι, το οποίο υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα είδη ψαριών. Όλο το τοπίο και το σκηνικό έτσι πως είναι στημένο, παιδιά, είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Και δείτε πόσο όμορφη είναι αυτή εδώ η κρεμαστή γεφυρούλα, η οποία τη διασκείς και περνάς από αυτό το όμορφο ποταμάκι. Θέλω να δείτε πίσω μου, φίλες και φίλοι μου, τι γίνεται. Ένας πραγματικός χαμός από χιλιάδες, εκατομμύρια ψαράκια τα οποία περιμένουν να έρθει ο κάθε τουρίστας να αγοράσει από εδώ την τροφή την οποία πουλάνε οι άνθρωποι, και αυτό για business φυσικά, και να ταΐσει τα ψαράκια και έτσι να γίνει όλο αυτό το show. Just my.
Και εδώ πίσω μου ακριβώς, κυρίες και κύριοι, θα δείτε την πισίνα με τις φώκες. Και εδώ πέρα θα σας δείξω και τα τρεχούμενα νεράκια τα οποία έχουν φτιάξει. Η πισίνα αρκετά μεγάλη, τουλάχιστον 6 έχω στην οπτική μου γωνία. Πολύ όμορφα. Anh xin nhắn em nhớ đến những con môi em đã từng chờ. Vì đời cuốn trôi ta thì biết đâu ai ngờ. Δείτε εδώ ένα κουκλάκι, παιδιά. Πραγματικό κουκλάκι. Το συγκεκριμένο πάρκο ανοίγει στις 9 η ώρα το πρωί και κλείνει στις 5 η ώρα το απόγευμα. Απλό εισιτήριο 1000 baht, το οποίο μπορείτε μόνο να δείτε τα ζωάκια μέσα στο πάρκο από κλουβιά. 1500 baht, το οποίο υπάρχουν και κάποια show εδώ πέρα με δελφίνια, με ελέφαντες, με λιοντάρια, όπου θα δείτε και τα show, όπου τα συγκεκριμένα show γίνονται συγκεκριμένες ώρες. Και θα πάρετε ενημερωτικό φυλάδιο από την reception εκεί που θα κόψετε τα εισιτήρια. Και ύστερα υπάρχει και ένα έξτρα εισιτηριάκι στα 100 baht, το οποίο έχει λεωφοριάκι για να σας μεταφέρει από κάποια σημεία του ζωολογικού πάρκου. Σημαντική πληροφορία είναι ότι σε αρκετά από τα κλουβιά των ζώων, για να μπείτε μέσα στα κλουβάκια και να έρθετε σε επαφή με τα ζωάκια, πρέπει να πληρώσετε κάποια αντίτιμα, όπου ο χρόνος τον οποίο θα σας προσφέρουν είναι αρκετά λίγος. Αυτά, φίλες και φίλοι μου, και με τις πληροφορίες από το πάρκο συνεχίζουμε την υπέροχη εκδρομή μας. Για δείτε ένα κούκλο, παιδιά. Ομορφιά μου εσύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ελάτε λίγο μαζί μου για να δείτε ένα μοναδικό σοου. Δείτε τι έχω ακριβώς πίσω μου. Δείτε το κορίτσι. Δείτε κι άλλο ένα κουκλάκι πίσω μου. Αυτό εδώ είναι ένα ζηραφάκι. Είναι μία λεοπάρδαλη, πραγματικά πανέμορφη, κυρίες και κύριοι. Οι εικόνες που αντικρίζουμε εδώ πέρα στο πάρκο είναι μοναδικές. Τι θες, καλέ, τι είναι, αγάπη μου. Δείτε λίγο, κυρίες και κύριοι, πόσο όμορφα είναι να αγγίζετε αυτά τα πανέμορφα ζώα. Πραγματικά εξαιρετικό. Δείτε εδώ το κορίτσι. Ναι, το κορίτσι. Ναι, το κορίτσι. Η
Δείτε παιδιά πίσω μου τι γίνεται. Ο κακός χαμός. Έχουνε μαζευτεί όλες οι καμιλοπαρδάλεις και πίνουν το νεράκι τους, περιμένουν να τους ταΐσει κάποιος τουρίστας το κάτι της τους. Βέβαια και εδώ πέρα έχει κάποια κουβαδάκια τα οποία πολλούνται με τροφή την οποία τρώει η συγκεκριμένη τζιράφα. Την αγοράζετε και μετά έρχεστε εδώ πέρα για να κάνετε φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο επιθυμείτε ταΐζοντας αυτά τα υπέροχα ζωάκια. Δείτε λίγο πίσω μου πως το τρώνε το καροτάκι. Τσουπ, το άρπαξε. Πρόσχετα στα πάρει. Η Ντίνα την έπτυσαν στον ύπνο. Ελάτε λίγο να ταΐσουμε το ζωάκι. Λοιπόν φίλες και φίλοι μου, αυτό ήτανε. Ταΐσαμε τα όμορφα ζωάκια μας. Πραγματικά πάρα πολύ τρυφερά. Και ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε βόλτα προς το πάρκο. Δείτε εδώ αυτό το πονηρούλι τι κάνει. Τι κάνει, δείτε τον. Αλυτάκος είναι. Πραγματικά πανέμορφα παιδιά. Περνάμε υπέροχα σε αυτό το εξαιρετικό πάρκο. Thank you.
xong không nên đi theo style lòng vòng anh không thích già dòng em bớt ồn ào đi được không nên buông ngay và luôn nên buông ngay và luôn nên buông ngay và luôn chia tay thôi có gì đâu mà buồn thoáng nghe cậu già rồi câu chuyện em nói hơi xa vời em lừa em dắt đôi bạn πίσω μου ακριβώς παιδιά είναι αυτές εδώ οι γλυκύτατες καμιλίτσες και θα δείτε μια κυρία που εργάζεται εδώ πέρα στο συγκεκριμένο χώρο. Κρατάει το γαλατάκι πίσω, το αγοράζετε εσείς για 200 ταϊμπάτ 5 ευρώ για να ταΐσετε τις καμήλες και να κάνετε φωτογραφίες και κάποια βίντεο. Για δείτε εδώ λίγο τις καμήλες παιδιά, βρίσκονται όλες σε συγκέντρωση. Δείτε τις. Αυτές οι καμήλες έχω παρατηρήσει φίλες και φίλοι μου, έχουν μία καμπούρα. Τέτοιες καμήλες υπάρχουν και στη Μογγολία. Είναι ένα διαφορετικό είδος καμήλας σε σχέση με τις κλασικές τις υπόλοιπες, ξέρουμε, με τις δύο καμπούρες. Δείτε τες και φαίνονται και πιο εξημερωμένες, παρακαλώ. Τι είναι, κορίτσι μου? Εδώ τώρα η μία κολλήσει πίσω από την άλλη. Μία κατουράει, η άλλη τη γλύφει εκεί που κατουράει. Γίνεται ένα μακελιό παιδιά, πραγματικό πάρτι καμήλας. Φεύγουμε και από τις καμήλες, συνεχίζουμε. Και για τελείωμα κυρίες και κύριοι στο λεωφοριάκι του Safari Park. Bye bye. Για να δούμε τι θα δούμε κυρίες και κύριοι. Thank you. Thank you very much. Αυτό ήταν κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε και από το πάρκο, κάναμε ένα μοναδικό σαφάρι. Πραγματικά ελπίζω να σας ταξιδέψαμε μαζί μας με εικόνες από άγρια και ήμερα ζώα, με ένα διαφορετικό κόνσεπτ εδώ πέρα σε αυτό το μοναδικό πάρκο στη Bangkok. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε με όμορφες εικόνες από την Bangkok και από την πανέμορφη εξωτική Ταϊλάνδη.